γουστάρω γενικά τις γούνες. Αλλά ειδικά αυτή τη γούνα τη γουστάρω πάρα πολύ. Άτιμο παιδί. Ορίστε. Ήθελα να ξέρω. Μου βρήκες τα λεφτά και μου αγόρασες τέτοια γούνα. Γούνα! Ρε μπα, τι κλέβεις τον μπάρμπα σου. Και την πήρε αυτή. Την πήρε, θεία μου, την πήρε. Δεν μπορούσα. Δεν κάνει μόνο τέτοια δώρα, βρίσκει τον τρόπο να τα προσφέρει. Την άφησε εδώ για να τη δω. Θα πρέπει να είναι πανάκριβη. Ζάχο μου, δεν βρίσκω λόγια να σου εκφράσω όχι μόνο την αγάπη μου, αλλά και την έκπληξή μου. Τέτοιο δώρο πια. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είπα κι εγώ, δεν είναι δυνατόν. Αλλά να που ήταν. Μα γιατί είσαι έτσι σαστισμένος. Ε, τι έπαθες. Εγώ τίποτα, τι να πάθω. Καλά, εσύ τόσο νωρίς πως και. Ναι, ήρθα νωρίς γιατί έχω δουλειά στο γραφείο. Καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Ε, πώς δεν καταλαβαίνω. Ήθελες να δεις τι εντύπωση θα μου κάνει που έλαβα το δώρο σου. Βέβαια. Ε, λοιπόν, ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Γιατί για μένα δεν ήταν. Κλαίς. Από συγκίνηση. Κατάλαβες, κύριε Ζάχου. Είδες πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις μια γυναίκα ευτυχισμένη.